Ορίστε. Πέραν και από εκεί. Μην ακουμπάτε τέτοι μου πράγματα. Όχι, εγώ. Πήρα την τσάντα την καφέ που πάω στον Ιωσάβο που είχα τα Λείπατε πολύ από το σπίτι. Μία ώρα και ένα τέταρτο, τόσο λείπαμε. Και τι έγινε? Τι έγινε, μόλις ήρθαμε, βρήκαμε το παράθυρο ανοιχτό. Είπαμε δεν το είχαμε αφήσει ανοιχτό. Ξεκλειδώσαμε, βρήκαμε το φούσμα μας εδώ. Όλα γκρεμισμένα. Έχουν πάρει πράγματα? Έχουν πάρει χρήματα. Πήραν. Είχα ένα κουμπαρά γιατί έριχνα, γιατί θα παντρέψω την εικόνα μου. Ναι. Είχα ένα μεγάλο κουμπαρά, έριχνα κατοστάρικα, εικοσάρικα, ό,τι είπα. Περίπου. Χίλια τόσο πόσο, δεν τα είχα και είμαι και πλούσια. Έχουν πάρει χρυσαφικά πράγματα. Και ένα 150 είχα μέσα στην τσάντα μου, την πήραν και εκείνη την τσάντα και το κινητό. Το είχα ξεχάσει κατά λάθος. Πήγα κάτω το παιδί με χθάλας και το είχα ξεχάσει τα πάνω μου, το πήραν και αυτό. Και μέσα στο κινητό είχα φάκελο, όχι φάκελο πώς το λέμε μόνο, που το είχα ντυμένο το. Είχα χαρτιά, είχα, δεν θυμάμαι τώρα, να είχα και ένα 5 ευρώ. Μεγάλη ζημιά, έτσι. Ένα κουμπαρά που είχε περίπου 1000 ευρώ και μία τσάντα στα 150 ευρώ περίπου εκεί. Συν τη ζημιά που έχει γίνει στο σπίτι. Συν τη ζημιά που έχει γίνει στο σπίτι, ναι. Εδώ στο ίδιο έργο θεατές. Υπάρχει μια περίπτωση μετά από ένα χρονικό διάστημα μεγάλης ησυχίας που δείχνει, ας πούμε, ότι είχε ανηρεμήσει κάποιος τα πράγματα. Έχουμε ένα ατύχημα σήμερα κλοπής, το οποίο μάλλον έχουν βρει άλλες τεχνικές τώρα. Λέει παπάς ντυμένος, μάλλον περιστασιακά ντύθηκε παπάς. Αλλά δεν το πείσουμε, θα δούμε. Και να ντύθηκε, λέει, γιατί να τώρα τυχαία, ας πούμε, να ντυθεί κάποιος παπάς ή να έρθει κάποιος παπάς, νομίζω ότι δεν είναι. Δεν την χάνει στην περίπτωση αυτή. Εντύθηκε συγκεκριμένα με το στόχο ότι ξέρω εγώ, ξέρετε κυρία, από εδώ ασχολείται με τις εκκλησίες, οπότε αυτομάτως χρησιμοποιώντας τα άμφια του παπά, αν και ήταν και άμφια, ας πούμε, μπορεί να ήταν μια συγκεκριμένη στολή που να είναι σαν παπά. Οπότε αυτό πρέπει να το δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. 10 και 15.